Την Αβάνα. Δεν, ξέρεις κάτι, νομίζω ότι εγώ είχα κάτι πολύ πρωτόγονο, πολύ ζωικό. Πάντως θα βγει, ουδής αναντικατάστατος. Η καινούργια για Αβάνα μπορεί να είναι η Φέδρα, ξέρεις. Εγώ εκεί, ξέρεις, θέλω πάρα πολύ να σπουδάσει, είναι το όνειρό μου. Τη είπα ότι όπου. Πόσο χρόνο είναι η Βάνα, συγγνώμη, στην 16. Και σήμερα έχει τα mad walk και θέλω να την καμαρώσω. Δεν είναι για μένα το όνειρό μου να τη δω στα mad walk, ούτε να είναι. Μοντέλο. Ναι. Μου είναι αδιάφορο αυτό. Εμένα αυτό που είναι το όνειρό μου να έχει αξίες, να είναι ένα παιδί που να μπορεί να έχει αρετές και να σπουδάσει. Ναι. Θέλω να έχει την παιδεία που δεν είχα εγώ. Η Φέδρα ήταν η δεύτερη επανάστασή σου. Η επανάσταση γιατί? Γιατί την έκανε χωρίς να είναι παντρεμένη, γιατί. Η Μαρινέλα ήταν η πρώτη και μετά εγώ. Δεν πήγα πολλές χωρίς γάμο και μόνη μου να τη μεγαλώνω. Βέβαια. Δεν έχω ένα μπαμπά να πληρώνει το παιδί μου. Ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν έχω ζητήσει στον πατέρα της Φέδρας ούτε μία δραχμή ποτέ. Αλήθεια. Ποτέ, ποτέ. Αν αυτός ο άνθρωπος που είναι εξαιρετικός θέλει να βλέπει το παιδί του να βρίσκονται, να τα λένε, το δικό του θέμα. Εγώ σαν μητέρα έχω και τους δύο ρόλους. Εγώ τη μεγάλωσα τη Φέδρα. Είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να είναι και άντρας και γυναίκα μαζί. Και θα ήθελα να πω και στα καινούργια κορίτσια, αν μου επιτρέπετε, να μην το δοκιμάσουμε αυτό. Έλα, ρε Βάνα, αλήθεια, εσύ το λες. Εσύ που το ζησες. Υπάρχουν στιγμές, ειδικά στην κρίση, που πέθανα. Δεν ναι, αλλά το ζησες. Εσύ το έκανες πολύ συνειδητά, έτσι. Αγάπη, κουράστηκα. Όχι, όχι. Κουράστηκα, δεν άντυχε η ψυχή μου. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις δύο ρόλους. Δεν μπορεί να μην έχω χρόνο. Ευτυχώς που την έζησα μέχρι τα 10 χρόνια. Μετά τα 12 που. Και τώρα είναι η εφηβεία. Ναι. Δηλαδή, να έχω χρόνο για το παιδί να την πάρω αγκαλιά. Δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως όλες μας. Δεν σου λέω να έχω κάποιον να πληρώνει τη ζωή μας, όπως κάνουν οι επαγγελματίες σύζυγοι. Αλλά ρε φίλε, να έχω μια ασφάλεια. Αν εγώ χαθώ, τι θα γίνει το παιδί μου? Μιας και λέμε αλήθειες εδώ πέρα, θέλω να σου πω. Αλήθειες με τη Βάνα, θα λέμε. Αλήθειες με τη Βάνα, ναι. Να σου εξομολογηθώ κι εγώ κάτι. Ότι τότε που τα έλεγες όλα αυτά, γιατί τα έλεγες από την πρώτη μέρα όλα αυτά που ένιωθες για τη Φέδρα, δεν σε πολύ πιστεύαμε. Γιατί αλήθεια. Δεν πιστεύαμε ότι εσύ, η σεξοβόμβα, το αυτό, το ελεύθερο πνεύμα κτλ. Έχεις τόσο πολύ μπει στο θέμα της μητρότητας. Και τελικά το απέδειξα με στάση ζωής. Τα παράτησα όλα. Και εγώ μπορώ να σου πω κάτι, εγώ ήμουν ερωτευμένη, εγώ τώρα ελευθερώθηκα από την κόρη μου. Να. Που ήδη έχει τη σχέση της, που κάνει, ανοίγει τα φτερά της. Τώρα είμαι ελεύθερη, 16 χρόνια. Εγώ ήσασα μόνο για αυτό το παιδί. Εγώ μέχρι τα 14 κοιμόμουν μαζί της. Μέχρι τα 14 μαζί της. Καλά, θα με σκοτώσει τώρα, με κόψετε το αυτό. Γιατί και οι παιδοψυχολόγοι γιατί λίγο θα σε σκοτώσουν. Δεν με σκότωσαν και αυτοί. Μου λένε δυνατόν. Δηλαδή ήταν τόσο υπερβολή, γιατί ξέρω ότι δεν είσαι και μονογονίκη. Αλλά είναι λάθη αυτά. Τα παιδιά μπορώ να σε ρωτήσω πολύ κάτι. Όλο αυτό το πράγμα είχε να κάνει με τη δική σου ερωτική ζωή που κάπως την είχες. Τι να πω. Δεν ξέρω πώς να το θέσω τώρα αυτό. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι εσύ. Έχεις πει και δημοσίωση ότι μία φορά ερωτεύτηκες στη ζωή σου πάρα πολύ. Και τελείωσε αυτό το πράγμα. Όχι, είναι λάθος αυτό. Α. Όχι. Εγώ έχω πει ότι κάθε φορά ερωτευόμουν βαθιά, αλλά αγάπησα τη μία και μοναδική που τον άνθρωπο που είχα δεν τον είχα κοντά μου. Ναι. Τον έχασα. Okay. Ήταν η πιο βαθιά μου σχέση. Ναι. Αλλά κάθε φορά ερωτευόμουν, παιδιά. Μετά από αυτή τη σχέση όμως, δεν αγάπησες τόσο βαθιά όσο λες. Η Φέδρα ήρθε και σου κλείσε όλα τα κενά, ας πούμε. Ναι. Από τη χαμένη παιδική ηλικία, τη χαμένη αγάπη, τη χαμένη σχέση. Τη χαμένη... Ναι. Ναι. Όπως το λες είναι. Ήρθε και. Αλλά νομίζω ότι και ερωτικά ήμουν χορτάτη. Γιατί αγαπήθηκα. Αγάπησα. Ναι. Ερωτεύτηκα. Ήταν τόσο όμορφο όλα τα νιάτα μου. Και νομίζω ότι αν δεν είχα αυτό, δεν θα μπορούσα να μου καλύψει όλα τα κενά. Βέβαια, εδώ έκανα και εγώ ένα λάθος. Άφησα πολύ τη ζωή μου. Δηλαδή, το λέω και στις καινούργιες μητέρες. Εντάξει, ρε παιδί μου, πέσαμε με τα μπούνια σε αυτό. Ξέρω ότι θα γίνει σε μάνα. Αφήνει πάρα πολύ τον εαυτό. Τι αφήνει, καλή νέα γυναίκα είσαι. Εγώ τα άφησα όλα. Δεν είναι καιρό να τα ξαναβρίσκω. Τώρα τα ξαναβρίσκω. Εννοείται, αυτό λέω. Καμιά φορά μπορεί εμείς να γίνουμε έτοιμοι για κάποια πράγματα, αλλά το τρένο έχει περάσει. Βάλω όμως τα 50 άλλοι άνθρωποι αλλάζουν τη ζωή, ξεκινούν μια καινούργια ζωή. Και εγώ την ξεκίνησα. Αυτό ενώ την ξεκινάω. Την ξεκινάω. Δεν, απλά δεν όχι επαγγελματικά. Εννοώ και προσωπικά. Και ερωτικά μπορείς, βεβαίως. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είναι αλλιώς. Δεν έχεις τη δύναμη της νεότητας που θα πεις πάω και στον κρεμό, μπορώ να πηδήσω για να νιώσω δυνατή ή για να βρω το καινούριο. Έχεις άλλες αναστολές. Ναι, αλλά μια πρώην φίλη μας έλεγε ότι στην ηλικία αυτή καλό είναι να ερωτεύεσαι μέσα στο σούπερ μάρκετ. Που κοιτάς και λίγο το καρότσι να δεις τι πήρε. Δηλαδή, καλό αυτό. Άλλα τα παράλληλα αυτά. Η Μαλβίνα. Έλεγε ότι σε μια ηλικία, ρε παιδί μου, περνάνε αυτοί οι έρωτες. Αν μου επιτρέπεις, θα έλεγα δεν είναι μόνο φίλοι μας, αλλά είναι η απόλυτη θεά. Οπότε σε αυτήν την ηλικία
Καλό πολύ ενδιαφέρον αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Α του έρωτε, α του γκρεμού, αυτά περάσανε. Ναι, οπότε κοιτάμε και το σούπερ μάρκετ. Αλληγορημάζουμε, αλληγορημάζουμε. Κοιτάμε άλλα πράγματα και στο παιδί. Αλληγορικά και εγώ στο ίδιο πράγμα. Το πάω, αλλά ξέρει, με άλλε ενέργειε. Ωραία, εσύ γιατί αγάπησε μία φορά ζωή, δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα το μία. Τάχθηκε εκεί, τι γιατί. Όχι, παιδιά, δεν είναι αυτό. Είναι ότι είναι μία φορά που δεν μπόρεσα να έχω αυτό που. Δεν μπόρεσα να το απομυθοποιήσω. Αν υπήρχε στη ζωή αυτό που μου είχε κάνει και ζούσα υπέροχα. Προφανώς ίσως να μην ήμασταν και μαζί, κανείς δεν ξέρει. Αλλά όταν κάτι το χάνεις και είναι άπια στο άρα όνειρο, το έχει. Έχει μείνει και πάντα. Ναι, το έχει κάνει ένα μύθο τέλος πάντων. Εντάξει, ήταν και σπουδαίος άνθρωπος. Καλά, ναι. Δεν ήταν τυχαίος. Αλλά και όλες μου τι σπουδαίες. Ορίστε. Τον τίμησες. Ναι, τον τίμησα. Τον τίμησα και τον τιμώ γιατί ήταν δάσκαλός μου. Ναι. Ναι. Ήταν πολύ σπουδαίος για μένα. Ξέρω ότι δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό και δεν θέλω να ρωτήσω καθόλου αυτό το πράγμα. Όμως, ενώ είσαι τόσο ανοιχτό βιβλίο, έχεις πει τόσα πράγματα για το ένα και μοναδικό και το πιο σπουδαίο πράγμα της ζωής σου, δεν μίλησες ποτέ. Δημόσια. Ούτε και σκοπεύεις να μιλήσεις ποτέ, φαντάζομαι. Δημόσια. Γι' αυτό που λέμε τώρα. Όχι, δεν θα το κάνω γιατί δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο. Ποιος είναι ο λόγος που το. Είναι για να τιμήσεις τον άνθρωπο. Γιατί δεν θέλω, δεν θεωρώ. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι είναι κακόβουλοι και γενικά επειδή έχω περάσει και πολύ δύσκολα από αυτή τη σχέση. Έχω πολύ λασποθεί από αυτό το κομμάτι. Δεν μου άξιζαν πράγματα που ακούστηκαν για μένα και που γίνανε, οπότε δεν θεωρώ ότι θέλω να λασπώσω με φθόνο και κακία αυτή τη σχέση. Γιατί έτσι πως έμεινε είναι... Είναι όπως ο λωτός. Ο λωτός μέσα στη λάσπη βγαίνει ο λωτός. Ναι. Για μένα είναι ένας λωτός. Δεν θα αφήσω κανένα να μου το λασπώσει. Να πω, έλα μωρέ, βγήκε μετά από τόσα χρόνια, αφού όλοι έχουν το φθόνο και είναι, τους γράφω εκεί που τους αξίζει έτσι κι αλλιώς εγώ. Εγώ δεν περιμένω να δω τι θα πει ο άλλος για μένα. Είμαι ελεύθερη πια. Καταλαβες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα, να είσαι ελεύθερος. Δεν σε άγγιζε ποτέ το τι λένε για σένα. Α, με άγγιζε πάρα πολύ. Τι λες τώρα, ζούσα για τους άλλους. Σε άγγιζε όντως. Πάρα πολύ. Ζούσα με το μέτρο, θα αρέσω στον κόσμο, θα αρέσω εκείνον. Δεν φαινόταν όμως πάντα. Δεν φαινόταν πολύ, αλλά το είχα. Πολύ. Τώρα είμαι πραγματικά ελεύθερη. Τώρα με ενδιαφέρει η γνώμη αυτών που εγώ εκτιμώ. Άντρες με πολλά χρήματα υπήρξαν υπερόπτες μαζί σου. Δεν τους άρεσε. Του τύπου έχω πάρα πολλά λεφτά, μπορώ να έχω και τη Βάνα Μπάρμπα. Ποτέ δεν πήγα με τέτοιου είδους άντρες εγώ. Ποτέ, γιατί αυτή τη στιγμή θα ήμουν η κυρία των κυρίων. Και εγώ δεν ήμουν η κυρία κανενός. Εγώ ήμουν η κυρία του εαυτού μου. Και έτσι αυτή είναι η πρίκα μου πια. Δεν το μετάνιωσες. Όχι μόνο δεν το μετάνιωσες. Θα ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα καμιά φορά. Θα ήταν πολύ πιο εύκολα. Αλλά να σου πω κάτι, κατάλαβα αργά ότι τελικά η πρίκα είμαι εγώ για μένα. Η μοίρα μου ήταν αυτή, να είμαι εγώ η πρίκα για τον εαυτό μου. Και αισθάνομαι και περήφανη έτσι. Ψηλά στάνταρτ βάζεις για τη Φέδρα. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Θα καταφέρει, είναι τόσο ικανή. Ναι. Είναι ικανή γιατί έχει ένα πολύ σπουδαίο πατέρα. Είναι εκεί δηλαδή αυτός για τη Φέδρα. Σωστά. Δεν μιλάνε τα τελευταία χρόνια. Α. Και ελπίζω να μιλήσουν αργότερα, να τα ξαναβρούνε. Πόσα τελευταία χρόνια. 4 χρόνια, 5 δεν μιλάνε. Δεν ήθελε η Φέδρα ή. Και η Φέδρα έχει θυμώσει, αλλά ένα παιδί είναι παιδί στα 10 του χρόνια. Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει ο γονιός να μην έχει εγωισμό. Πρέπει να πάει να βρίσκει το παιδί του και να τα βρίσκει. Εσύ δεν επεμβαίνεις. Να πάρεις ένα τηλέφωνο. Δεν με αφήνει η Φέδρα, αλλά και ο ίδιος από τη στιγμή που δεν κάνει τίποτα, πώς να κάνω κι εγώ κάτι. Το θεωρώ λάθος αυτό. Αδέρφια... Εγώ θα ήθελα να τους το πω. Αδέρφια έχει βέβαια, Φέδρα. Βέβαια, γιατί μονάει τη Φέδρα που δεν βλέπει τα αδέρφια. Α, ούτε τα αδέρφια τη βλέπει. Όχι, γιατί δεν έχουν επαφές. Είναι απόφαση του πατέρα και τη κόρη να μην βρίσκονται και είναι λάθος για μένα. Εγώ μπορώ να ταπεινωθώ και να πω ρε παιδιά, τι είναι αυτά που κάνετε, ξαναβρεθούμε όλοι μαζί. Δηλαδή είναι αμαρτία. Χάνετε τα καλύτερα χρόνια μαζί εφηβείας. Η Φέδρα δηλαδή πονάει. Τώρα που τη βλέπει δεν θέλει να τη βλέπει. Κρίμα. Δηλαδή τη βλέπουμε εμείς και λέμε πού είναι Φέδρα. Κρίμα. Σαν ανιψιά μας. Και είναι το παιδί του. Δεν αισθάνεται και ο ίδιος να είναι κρίμα. Τι είναι, τον πονάω εγώ τόσο πολύ ώστε να μην θέλει να τιμωρεί αυτό το παιδί. Τι λάθη που κάνουν οι γονείς. Πόσο πρόβλημα βάζουν στο παιδί. Αυτό το παιδί θα πονάει μια ζωή. Γιατί για ένα καπρίτσιο ενός γονιού να τιμωρήσει εμένα, τι να τιμωρήσει εμένα. Αυτός πιστεύει ότι είναι ο λόγος. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος, αλλά δεν μπορεί να έχεις εγωισμό όταν είσαι πατέρας. Το παιδί του είναι εκεί, είναι ευρέστο. Έχω άδικο. Ό,τι και να έχεις με μένα. Δεν είμαι γονιός, αλλά φαντάζομαι πως ό,τι και να έχεις με μένα. Ό,τι και να είναι. Η κυρία που το έκανε μόνη της, η Μπάρμπα, η έτσι, η μπήξε. Οκ, άσε με στην άκρη, ρε φίλε. Για κάθε πατέρα που δεν βλέπει το παιδί του, το λέω εγώ. Που να αξιέπαινε. Δεν μπορεί να αφήνει τα παιδιά έτσι. Πρέπει να τα έχει εκεί. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Δηλαδή, και εγώ προσωπικά δεν ζήτησα ποτέ τίποτα. Έτσι. Ο γονιός που να είναι εκεί, ο πατέρας να είναι κοντά. Στενάχωρο είναι αυτό τώρα. Ήταν στενάχωρο και ήταν δύσκολο για το παιδί μου, αλλά είναι μια πληγή. Και κάθε παιδί που δεν βλέπει το, δεν βλέπει πατέρας του. Φταίς που υπάρχει αυτή η πληγή. Λίγο βάζει τον εαυτό σου. Φταίω γιατί ναι. Πόσο θα με δικάσουν γι' αυτό. Ναι. Πόσο πρέπει να με τιμωρήσουν γι' αυτό, να μην πω καμιά κουβέντα. Πόσο πρέπει να με τιμωρήσει η ζωή γιατί ήμουν αυτή που έγινα, ξέρω εγώ κάτι. Εντάξει. Τι έκανα. Εγώ εκεί ήμουνα και τον αγαπάω και του αγαπώ και θέλω να είναι όλοι μαζί. Με την οικογένειά του να είμαστε μαζί.
Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Δηλαδή, πόσο θα το πληρώσω αυτό το όνομα. Και εγώ και πολλές άλλες ανε μένα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, τελειώνοντας. Ένα τελευταίο. Θυμάμαι παλιότερα όταν σε έβρισκα στη Μύκονο, όταν είμαστε νεότεροι και πηγαίναμε. Πάντα ρε παιδί μου ήσουν. Πολλά λεφτά. Ναι, είχα πει πολλά λεφτά και νιάτα. Ήσουν πάντα με τη ζωή, με τη λάσκαρη, συνέχεια παρέα. Σου λείπει καθόλου? Ξέρω ότι είχατε και καθημερινή επικοινωνία παλιά. Κοίταξε, νομίζω ότι ήταν. Η ζωή ήταν πληθωρικό άτομο. Εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε. Είχατε ψυχραθεί για ένα μικρό διάστημα, αλλά τότε που είναι. Παλιά. Ναι, πολύ και παλιά, όταν γύρω από τη Φέδρα. Άκουσα να δει. Νομίζω ότι με το φευγιό τη ζωή έφυγε μία από τι τελευταίε μεγάλε στάρ. Σοκαρίστηκε. Έκλεισε. Σοκαρίστηκα. Μιλούσαμε πριν δύο μέρε μαζί. Την ευκαιρία ήταν να βρεθούμε. Η Λάσκαρη ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα και εμένα μια σπουδαία ηθοποιό. Τέτοιο star quality δεν ξαναβρεθεί ποτέ. Έκλεισε μια εποχή. Σαν φίλη σου λείπει? Πάρα πολύ. Σαν... Πάρα γιατί σαν ίδαλμα δεν θα λείψει ποτέ. Ό,τι μου έλεγε είναι μπροστά μου. Είναι μπροστά μου. Στη Σουμπίζ δεν είχα καμία άλλη φίλη. Είχα μόνο τη ζωή. Και για μένα η ζωή ήταν ζωή ολόκληρη. Ναι, η απουσία της είναι επώδυνη πια. Με τον Αλέξανδρο Λικουρέζο έχεις επαφή? Όχι, παρόλο που τον εκτιμώ και τον σέβομαι. Με τη Μαρία Ελένη έχω πιο πολύ, αλλά επειδή και εγώ τρέχω και δουλεύω πολύ για να τα καταφέρω, για να στήσω τη ζωή μας με τη Φέδρα. Πάρα πολύ δύσκολο το κομμάτι να είμαι και να έχω όλη τη δουλειά στα χέρια μου. Θα ήθελα να τον δω, μου λείπουν, αλλά καμιά φορά πηγαίνω στο νεκροταφείο, έτσι μιλάω λίγο στη ζωή, βάζω λουλούδια. Ναι. Ας μην κάνουμε την επόμενη ερώτηση. Και αν την κάνατε, δεν θα την απαντούσα. Ναι. Και εμείς δεν θέλουμε να την κάνουμε. Χαίρομαι. Για όχι, καλέ. Δεν θέλουμε να την κάνουμε. Χαίρομαι, γι' αυτό σας αγαπώ. Ναι. Γιατί δεν είστε δίθεν, κατάλαβες. Ναι, ναι. Δεν πάμε να βγάλουμε κάτι για να βγάλουμε. Ναι. Ξέρετε να σέβεστε και ξέρετε να τιμάτε τους ανθρώπους. Ξέρεις τι γίνεται. Δεν είναι σεβασμός. Είναι ενσυναίσθηση, λέγεται. Ενσυναίσθηση. Ναι. Και ενσυνείδηση υπάρχει. Ναι. Δεν ξέρεις τη ζωή του αλουνού, ούτε τις συνθήκες. Μα νιώθεις και κάτι ότι το συνέστημά μου είναι πηγαίο και δεν πας να παίξεις να βγάλω κάτι. Ναι, αυτό. Αυτό είναι τόσο φτηνό στα συναισθήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε πάρα πολύ για το reunion. Να σας πω, δεν κάνουμε εκπομπές να τα λέμε, δηλαδή. Και εγώ να σας πω μεγάλο ευχαριστώ, παιδιά. Δεν βγαίνω συχνά. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου είστε υπέροχοι. Και όλο το team. Σας ευχαριστώ. Καλή τύχη με όλα αυτά που κάνεις. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.